Ξεκινάμε λοιπόν από τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, που με την προηγούμενη ιδιότητά του, του Υπουργού Εργασίας, είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα. Οπότε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ένα θέμα που μπορεί να προσεγγιστεί από πολλές όψεις. Την νομική, την πολιτική, τη δικαιοπολιτική. Ας ξεκινήσουμε από τα αυτονόητα. Όσο και να επικαλούμαστε raison d'état, δημόσιο συμφέρον, δεν υπάρχουν σε κράτη δικαίου, όπως είναι όλα τα ευρωπαϊκά, πολιτικές που μπορούν να ασκούνται και να είναι αντίθετες με κανόνες δικαίου που προστατεύουν δικαιώματα. Με οποιοδήποτε κανόνα δικαίου. Είναι αληθές, άρα, ότι δεν είναι δεσμευτικές για την νομοθετική, για την εκτελεστική εξουσία οι συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι όμως δεσμευτικοί κανόνες δικαίου που ερμηνεύονται. Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Συντάγματος, όπως ξέρετε, έχουν ανώτερη τυπική ισχύ από τους απλούς νόμους. Είναι αλήθεια υποσυνταγματική ισχύ, κατώτερη από το Σύνταγμα. Οι κανόνες των διεθνών συνδικών. Επομένως, ο δικαστής, εφαρμόζοντας τους κανόνες των διεθνών συνδικών στην ένδικη περίπτωση που εξετάζει, δεν έχει διακριτική ευχέρεια να εφαρμόσει εσωτερικό δίκαιο, το οποίο έχει κριθεί ότι είναι αντίθετο σε διάταξη διεθνούς συνθήκης. Τα δικαστήριά μας εφαρμόζουν και μάλιστα μετά από μια περίοδο εκπαίδευσης τον κανόνα αυτό ως προς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, προχωρώντας τις περισσότερες φορές, όχι πάντα, σε έναν έλεγχο συμφωνίας και με την ΕΣΔΑ, όπως υποχρεώνονται να είναι, να προχωρούν και σε ένα έλεγχο συμφωνίας με το κοινοτικό δίκαιο, των διατάξεων που εφαρμόζουν. Δεν γίνεται όμως πάντα με δογματική συνέπεια. Πολλές φορές υπάρχει μια σκέψη ότι μια διάταξη, επειδή έχει κριθεί συνταγματική, παρέλει η εξέτασή της για το αν είναι σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ή με άλλη διεθνή συνθήκη. Είναι προφανές ότι πρόκειται περί λογικού άλματος, δεδομένου ότι εφαρμοστέως κανόνας είναι διαφορετικός στις δύο περιπτώσεις και ισχύει ο κανόνας της προσθετικής προστασίας, ειδικά σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα. Είναι πολύ πιθανό μια διεθνή συνθήκη να παρέχει είτε ευρύτερη είτε αποτελεσματικότερη προστασία σε σχέση με τη συνταγματική διάταξη. Ιδιαίτερα δε προβληματική είναι η στάση των δικαστηρίων μας όταν εφαρμόζουν διατάξεις που προστατεύουν κοινωνικά δικαιώματα και όχι απλώς τις παραδοσιακές ατομικές ελευθερίες ή τα πολιτικά δικαιώματα. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας ένα κοινωνικό δικαίωμα που κατοχυρώνεται σε ένα, ας πούμε, στο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών, για το οποίο εκπροσώπησα τη χώρα στη Γενέβη, αν δεν έχει μεσολαβήσει η παρέμβαση του νομοθέτη. Δεν ισχύει όμως αυτό για την αμυντική διάσταση που απορρέει και από τα κοινωνικά δικαιώματα. Αν έχει κριθεί μια διάταξη του εσωτερικού δικαίου αντίθετη με μία από τις διατάξεις του Συμφώνου ή με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, και θα προχωρήσω μετά σε περιπτώσεις που έχει συμβεί κάτι τέτοιο, και αυτή η διάταξη είναι εξίσου ανίσχυρη ως προς την εφαρμογή της, όπως και μια διάταξη τυπικού νόμου προσκρούει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ή στο Σύμφωνο για τα ατομικά και τα πολιτικά δικαιώματα. Δεν υπάρχει καμία διάκραση που να βασίζεται στο Σύνταγμα, που να καθιερώνει διαφορετικού κύρους διατάξεις των διεθνών κανόνων δικαίου, πέρα από το αν είναι αυτοεκτέλεστες ή όχι, που είναι μια συζήτηση μεγάλη για τα κοινωνικά δικαιώματα, στην οποία όμως δεν είναι αυτή που θέλω να αναφερθώ. Ήδη δε, από τη διάσκεψη της Βιέννης, ξέρουμε ότι όλα τα δικαιώματα, και τα ατομικά και τα πολιτικά και τα κοινωνικά, έχουν την ίδια νομική φύση, είναι ισόκυρα, είναι συμπληρωματικά και υποχρεώνουν τη δημόσια εξουσία και να τα προστατεύουν
και να τα σέβονται και να εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις στήρησής τους. Η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει με την πολιτικό χρόνο και πολιτικό χώρο στον οποίο εφαρμόζουμε τα δικαιώματα. Ειδικά στη χώρα μας υπάρχουν δεσμεύσεις που απορρέουν από τα μνημόνια, που σε πολλές περιπτώσεις δεν μας επιτρέπουν να διορθώσουμε πολιτικές του κράτους μας που ξέρουμε ότι αντίκειται σε διεθνείς συνθήκες. Εδώ αναφέρουμε στην ομολογία της Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, που σε 6 περιπτώσεις, μετά από προσφυγές, συλλογικές προσφυγές συνδικαλιστικών οργανώσεων, βρήκαν ότι πλευρές της μνημονιακής νομοθεσίας των 2 πρώτων μνημονίων ήταν αντίθετες στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Εκπροσώπησα τη χώρα και σε μία πρόσθετη προσφυγή της ΓΕΣΕ, που αφορούσε άλλες παραβιάσεις, επί της οποίας ευθαρσώς τοποθετήθηκα ενώπιον της Επιτροπής, ότι θεωρούμε και εμείς ότι οι διατάξεις αυτές προσβάλλουν τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Γι' αυτό το λόγο, στο πλαίσιο του Τρίτου Μνημονίου, έχουμε αναλάβει την υποχρέωση τροποποίησης τους με την εισαγωγή των συλλογικών διαπραγματεύσεων στη χώρα. Και ακριβώς επειδή στο πλαίσιο αυτής της δεσμευμένης κυριαρχίας που έχουμε ως πλευρές της άσκησης της πολιτικής μας, της κρατικής και επί των δικαιωμάτων, είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης και μάλιστα της διαπραγμάτευσης που ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Η τρίτη παρατήρηση που έχω να κάνω αναφέρεται στο ότι πρέπει να γεφυρώνουμε τη διαφορά ανάμεσα στο εφαρμοστέο δίκαιο και στην πολιτική πραγματικότητα, προσπαθώντας να διευρύνουμε την προστασία που απορρέει από τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου. Αυτό δεν αναφέρεται μόνο στις προσπάθειες που πρέπει να κάνουμε ως πολιτεία να συμμορφωνόμαστε και όταν έχουμε παραβιάσει να διορθώνουμε τις παραβιάσεις μας. Αυτό είναι η πρώτη και σημαντικότερη υποχρέωση. Ήδη σε επικοινωνία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, για παράδειγμα, έχουμε συμφωνήσει να προωθήσουμε και τροποποίηση και του κώδικα πολιτικής δικονομίας, ούτως ώστε να μπορούμε να συμμορφωνόμαστε με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που ανατρέπουν αμετάκλητες αποφάσεις της πολιτικής δικαιοσύνης, όπως ανάλογες διατάξεις έχουμε ήδη για τη διοικητική. Υπάρχει όμως, όπως είπα, υποχρέωση, κατά τη γνώμη μου, διαρκώς να διευρύνουμε τον ορίζοντα προστασίας των δικαιωμάτων. Και αυτό σημαίνει πρόσθετη κατοχήρωση, πρόσθετη κύρωση και εκείνων των διεθνών οργάνων προστασίας των δικαιωμάτων που η χώρα μας είχε καθυστερήσει να κυρώσει. Ήδη αναφέρω ότι μετά από 20 χρόνια καθυστέρηση, τον Ιανουάριο της προηγούμενης χρονιάς, κυρώσαμε τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, ο οποίος κατοχυρώνει περαιτέρω δικαιώματα για τα οποία είχαμε επιφυλαχθεί στην κύρωση της αρχικής μορφής του χάρτη του 1961, κατ' εξοχήν της συνδικαλιστικής ελευθερίας. Ήδη, σε συνεργασία και με τα συναρμόδια Υπουργεία, προωθείται η κύρωση του πρωτόκολλου, του πρόσθετου πρωτόκολλου 15 και 16 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως και του πρόσθετου προαιρετικού πρωτοκόλλου του Συμφώνου του ΟΗΕ για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα που επιτρέπει και αυτό την ατομική προσφυγή. Είναι επομένως δέσμευση αυτής της κυβέρνησης η διεύρυνση της υφιστάμενης προστασίας και η πιστή εφαρμογή των δικαιωμάτων. Και δεν πιστεύω προσωπικά, ούτε κανείς μας στην κυβέρνηση, ότι υπάρχει οποιαδήποτε είδους raison d'état που μπορεί να προβληθεί απέναντι στα δικαιώματα. Και να σας ενημερώσω ότι υποστηρίζουμε τις αντίστοιχες τάσεις και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόσφατη συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή τόσο στο επίπεδο του Συμβουλίου, των κρατών μελών, όσο και στο επίπεδο του Κοινοβουλίου, είναι για την καθιέρωση ενός ετήσιου μηχανισμού ελέγχου της εφαρμογής των διατάξεων του κράτους δικαίου και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με νομική βάση το άρθρο 7 της Συνθήκης, αλλά όχι στοχευμένο, όπως γίνεται μέχρι τώρα, σε παραβιάσεις κρατών, αλλά με την εισαγωγή μιας ετήσιας
μιας ετήσιας έκθεσης με την οποία κάθε κράτος θα πρέπει να αναφέρει την πρόοδό του και ενδεχομένες υστερήσεις στον τομέα αυτό. 13 κράτη-μέλη, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και χώρα που έχουν την ονομασία φίλοι του κράτους δικαίου, προωθούν αυτή την ρύθμιση που μάλλον θα πρέπει να πάρει το χαρακτήρα διοργανικής interinstitutional συμφωνίας μεταξύ του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε απόφαση πρόσφατη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με μεγάλη πλειοψηφία και θεωρώ ότι είναι ένας από τους δρόμους που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Για να ολοκληρώσω, δεν υπάρχουν στεγανά μεταξύ των δικαιωμάτων, ούτε πρέπει να υπάρχουν στεγανά ανάμεσα στην προστασία τους. Δεν πρέπει να έχουμε δισταγμό για να δεχόμαστε ακόμα και τον μεγαλύτερο έλεγχο και το πιο βαθύ και το πιο διεισδυτικό σε πλευρές της πολιτικής μας τάξης, που ενδεχομένως να υπάρχουν προβλήματα. Πάντοτε θα είναι προς το καλό του πολίτη, τον οποίο ερχόμαστε να υπηρετήσουμε σε όλα τα επίπεδα άσκησης εξουσίας, είτε της εκτελεστικής, είτε της νομοθετικής, είτε της δικαστικής. Σας ευχαριστώ πολύ.